Στην πρώτη πράξη της Μανόν του Κένεθ Μακμίλαν, η ηρωίδα Μανόν φτάνει στο Παρίσι με ένα αθώο κορίτσι. Συναντάει τον αδελφό της, Λεσκό. Δέχεται ευχαρίστως να πουλήσει την αδελφή του στον πολύ πλούσιο και ηλικιωμένο κύριο GM. Τον φέρνει στο σπίτι της Μανόν. Αυτός της χαρίζει ένα διαμαντένιο κολιέ και ένα όμορφο παλτό. Η Μανόν έχει ήδη γνωρίσει τον νεαρό Ντεγκριέ, ο οποίος την αγαπάει αληθινά. Αυτή όμως, αυτή προτιμάει τα πλούτη που της προσφέρει ο κύριος GM. Συναρπαστικό για τον χορογράφο ήταν το γεγονός ότι στη Μανόν είχε ένα κορίτσι που δεν φοβόταν το σεξ, ούτε ένιωθε καμία ενοχή γι' αυτό. Αυτό που τη φόβιζε ήταν η φτώχεια, λέει ο Κένεθ Μακμίλαν, και ήταν έτοιμη να κάνει τα πάντα προκειμένου να γίνει πλούσια, ακόμη και να πατήσει αυτόν που αγαπούσε. Μερικοί πιστεύουν ότι αυτή η προσωπικότητα που εκφράζει η Μακάροβα στη Μανόν είναι και η προσωπικότητά της, είναι ο χαρακτήρας της. Μιλάει γαλλικά πριν από την παράσταση, φλερτάρει με τους χορευτές ολογυρά της. Αλλά απλά ζητάει τη σωστή διάθεση, ζητάει να βρει τις σωστές κινήσεις. Και όλα αυτά δεν σβήνουν αμέσως μετά την παράσταση. Μερικές φορές μένει επηρεασμένη από το ρόλο για μέρες ολόκληρες.